μας καρφώσει. Η κελέτο όμως εμείς στη βούρκα. Έλα λύσκα, έλα από την εσκά που λάραμε. Να ξέρω μπορεί να μην φταίει ούτε τόσο. Εγώ λαλώσω ότι πήγαινε εδώ σκάρφο, εδώ σε παρακολουθούσαν το. Έτσι κάνουμε εγώ, έτσι κάνουμε τούτοι. Ναι ρε, σιγά που να κόψει ο νους τους παουτάρεις έτσι πράγμα. Εγκάρφωσε μας τούτον που σου λαλώ. Σι καιρό που λαλώ να το κόψω του καρακιώσει και ελυπούμουν του. Είδες αν τον έπιασα. Ο Ιεφέντους, για ούτον που σου λαλώ εγκάρφωσε μας. Οξαντά τον αναφύγουν οι μπάτσοι να φύγει. Τώρα δεν σου σάσω ρε, τώρα δεν σου σάσω. Κάτσε ρε, πού να πιάσεις έτσι ώρα, ξημερώνησε λίγο. Παύλο, ανησυχώ. Να μην ανησυχείς καθόλου. Ατύχημα ήταν. Θα μπορούσε να ήταν και χειρότερο. Εγώ εμπιστεύω στη θεωρία του ατυχήματος. Ξέρεις, αυτός ο Δήμας επισκέφτηκε μια μέρα το Κλεόβουλο. Ξέρω, το Κλεόβουλος ήθελε να του δώσει λεφτά για να σταματήσει τις ανασκαφές. Ναι. Έτσι εξηγούνται μερικά πράγματα. Τι πράγματα? Πες μου κάτι, ξέρεις και κάποια Σοφία Βέρνερ? Ναι, είναι η βοηθός του, μια σκρόφα. Το ξέρεις ότι και αυτή επισκέφθηκε τον Κλόβλο. Μάρια, η Νάταλη δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Νομίζω εγκαλύτερα για σένα να τα πεις, να φύγει το βάρος που πάνω σου. Σε ποιον που τους κοιώ? Εν και τούτο. Ετούτον και αν είναι το πρόβλημα ρε Αντιγόνη. Να τους το πεις και τους κοιώ. Έτσι σκέφτομαι να κάνω, αλλά τε βούρα πέτους το τώρα. Ο ένας στο νοσοκομείο μπεξούμενος με το σιπέτον, ο άλλος ερωτευμένος πετά στα σύννεφα. Αφήσ' τη μάνα μου που αντιστώ που είναι ξέρω να μπάλω ένα πάθη. Καλησπέρα αγάπη μου, όπου και να είστε. Σε τεφαίνει αστέρι να σου φέγγει στα νύχτα. Την ψυχή μου για χάρη σου θα αποκηρύξω. Σαν ελέη το ρικίζω με Θεό στον αθώο τις θάλασσες. Να πάω να ρίξω αγκύρα εγώ. Στην αχτή ονείρων εκεί θα ειδωθούμε ξανά. Άι τραγούδι το ανέμου να λες, να ξυπνάει την καρδιά. Κάτσε και θέλω σε. Είμαι έγκυος. Α,
είπα, κατάλαβες τι μου σου είπα. Έγκυος. Έγκυος. Μόνον τούτον είναι να πεις. Νομίζεις είμαι παλαβή. Εν το κατάλαβα. Ξέρω το πως το κατάλαβες. Δεν σου είπες τίποτε του παπά μου. Όχι, αλλά... να πρέπει, εν, ναι. Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε τώρα. Να με σε ρωτήσω και ποιος είναι ο παπάς. Όχι, να με ρωτήσεις. Είναι εντούτος ο Δήμας. Δεν ξέρω. Αργείς. Αχα. Σε πόση ώρα τελειώνεις? Δεν ξέρω. Κι εγώ. Γιατί κάθεσαι να δουλέψεις και εσύ λιγάκι? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνω. Και τι είναι το τόσο σημαντικό που σε έχει απορροφήσει τόσο πολύ? Είναι ένα τρίο που έγραψα παλιά. Προσπαθώ να το διορθώσω λίγο για να... μπορέσω να το εντάξω στο ρεπερτόριο της νέας περίοδου. Τελικά, ξέρεις, μάλλον θα κλείσω για τουρνέ με την ορχήστρα δωματίου του Αμβούργου. Και το Μέγαρο? Αυτό άστο να μπει στην κατάψυξη μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Σου είπα ότι πήγα στον Κλεόβουλο. Ναι. Και τι έγινε? Σαν πως άφησε να γίνει και τίποτα. Του είπα ότι θα μείνω εδώ. Και ως συνήθως μου πρότεινε λεφτά για να πάω ταξίδι και να το ξανασκεφτώ. Του είπα ότι αυτό το κόλπο πάλιωσε και τελειώσαμε. Και δεν σηκώθηκε απάνω να βάλει τις φωνές όπως κάνει συνήθως? Είμαι σίγουρη πως αυτό θα έκανε μόλις έφυγα. Και η Χλόη? Της μίλησες? Δεν της μίλησα και καλύτερα. Δεν την αντέχω με τη μιζέρια της. Νάταλη, ίσως θα έπρεπε να βρίσκα μια πιο κατάλληλη στιγμή, αλλά μια και το έφερε η περίσταση, νομίζω πως πρέπει να το συζητήσουμε τώρα. Ποιο πράγμα? Α, ξέρεις, τις προάλλες που με ρώταγες αν θέλω παιδιά, έπρεπε να μου πεις ότι σε απασχολεί. Δεν σε καταλαβαίνω. Νόμιζα πως είπαμε να μιλάμε μεταξύ μας για τα πράγματα που μας απασχολούν. Σου μίλησε η μητέρα μου. Δεν μπορούσε να μην ρίξει το φαρμάκι της. Να πάρει το αίμα της πίσω, ε. Δεν έχει σημασία από πού το έμαθα. Σημασία έχει ότι πρέπει να μιλάμε οι δυο μας. Και τι να σου πω, πως δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Δεν πρόλαβα. Κοίτα τι. Νομίζω πως έτσι θα μας χωρίσει. Νάταλη, ακόμη κι αν η Χλόη θέλει να μας χωρίσει, μπορεί να το κάνει αν εγώ κι εσύ θέλουμε να είμαστε μαζί. Εσύ φταίς που πας και κάθεσαι με τις ώρες μαζί της. Ξέρω καλά τη μητέρα μου, Μάριε. Θα κάνει τα πάντα για να σε απομακρύνει από κοντά μου. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ούτε θέλω να το συζητήσω. Εκείνο που θέλω είναι, όταν ηρεμήσεις, να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Πού πας, φεύγεις? Δεν έχω να κουβεντιάσω τίποτα. Με κανένα. Νάταλη! Πάω μια βόλτα. Χρειάζομαι να μείνω μόνη μου για λίγο. Μην ανησυχείς, θα εξαφανιστώ. Θα είμαι πίσω σε καμιά ώρα. Τέλεις, τα λόγω, δα.
Εσύ ώρα μπούσε, δάμε. Αν δεν μπούσεις. Τίποτε. Τούτα είναι μόνο. Κουπάνισες σε. Έχταρε με ο κάτος. Να που το κάμες πάλι. Τίποτε. Πάνω σάνε μου. Πάνω σάνε. Μα γίνεται να τις έφαγες φορείς να κάνεις τίποτε. Όχι. Αφού μου λαλείς καλά να πάθεις. Νομίζει έκαμα φίλο. Ε. Γιατί κάνει έτσι ρε Μάικ. Είπε μου μια φορά να κάνω ένα πράγμα και δεν το έκαμα. Καλά εντάξει, να το μιλήσω εγώ. Τώρα σε ώρα ήρθε μπορείς τ' άλλο. Όχι. Α, είπε μου να σε περιμένει αύριο το μεσημέρι. Κάτι συμβαίνει σοβαρό και θέλει να σου μιλήσει. Πού είμαι τούτος. Γιατί λαλεί μου καμιά φορά που πάει. Καλά, πάω εγώ αν έρθει στ' άλλο παιδί να με περιμένει τα μίζον να έρθω. Εκατάλαβα το που την ημέρα μου έκαμνε σε μετούς. Αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω. Και εσύ ρε κόρη μου, είναι πρόσεχες. Έχει τόσες αρρώσκες. Ρε μάμα να χαρίσω, ό,τι έγινε, έγινε. Και το τελευταίο πράγμα που θέλω τώρα είναι να απαντώ σε ερωτήσεις. Έχεις και εσύ δίκιο. Πέμ όμως τουλάχιστον, ποιο εντομόρο. Αφού σου είπα, είναι ξέρω. Ό,τι και να μου πεις, έτσι σε πιστεύω. Ξέρεις ποιο είναι και θέλεις να μου πεις. Αμένα του Δήμα, ποιο είναι. Κι αν είναι του Στέφανου. Του Στέφανου. Μα τούτου που τηλεφώνα. Τι είναι που τηλεφώνα. Εννοώ ο γιος του Παυλίδη. Δηλαδή, μπορεί να δικόν του το μωρό. Ρε μαμά, αφού σου είπα δεν ήξερα, αλλά τι σε έχω αυτή σε έναν τώρα. Όποιος ζητάνε το μωρό, εγώ να το κρατήσω. Είπα σου εγώ να κάνεις τίποτε άλλο. Αλλά το θέμα είναι να... Καλά, κόρη μου. Και εσύ είναι τα σχέση να έχεις με το γιο του Παυλίδη. Εν τίποτε σοβαρό, νοξε. Όχι ρε μαμά, έμπαμε για γάμο. Κύριε, λέησο. Τι αν είναι του Δήμα να μου θέλεις να κάνω. Να τον παντρευτώ. Ξεχάσετε να καφχανικάμετε την άλλη φορά. Εν τα θυμώνεις, κόρη μου. Θυμώνω. Αλλά αν έπρεπε να σου μιλήσω. Εν πράγμα που ήταν να μείνει κρυφόνα. Καλά. Ξέρουν το ή... Είπε τους το. Όχι, δεν τους είπα τίποτε ακόμα. Έτσι δεν τα πουλαρκάζεις να κάνεις. Δεν αποφάσισα. Πάντως όχι να κάνεις καμιά μπελάρα για να το ρίξεις. Κύριε Λέησο, είσαι καλά ρε μαμά να σκοτώσω το μωρό μου. Το θέμα είναι, ίνταλος να το πάρει ο παπάς σου. Σταλό! Μιλάμε! Να που κάνεις! Τι μόνο τούτο! Ποιος ζωνείς που σου το δώγε! Πέ μου! Σίγουρα λίγο ώρα πάμε στο νοσοκομείο! Λίγο ώρα! Πάμε στο νοσοκομείο σε μέρα μου! Είναι τίποτε λάβεις τούτο! Θα πούμε τι σκάτω πράγμα ήταν τούτο που σου δώγε! Λίγο ώρα, περπάτα! Περπάτα, λίγο! Εντάξει. Θέλεις τίποτε άλλο να σου φέρω. Όχι, εντάξει, συνέρχεται. Στάλο. Έλα, μάνα μου. Ντάλο, σε κατάντησε έτσι του γλίτσα. Έλα, Στάλο μου, έλα. Έλα, εντάξει. Άμα σου λαλώ ότι η παρέση σου είναι καταστροφή, έμα ακούεις. Μπορείς να σταματήσεις, σε παρακαλώ. Ενώ ζωνείς, πέ μου. Τι σου έδωκε. Για είπες μου ότι είμαι μεθυσμένη. Με μου πεις ότι είναι χασισωμένη. Μακάρι να τα μόνο χασισωμένη. Που να σε πάρει ρε, Μάικ. Ένα πλέξουμε νουλί τώρα.
Γιατί έρθετε εδώ, δεν μπορείς να την πάρεις πουποτε αλλού. Σταμάτα, σε παρακαλώ, είναι ώρα τώρα. Πάτω του να μην τη σκοντεύει χίλιες φορές, θα τον σκοτώσω. Έλα. Έλα, πρώτα στην κλεφοντά της. Έλα, μου τα κάνει ούλα μαύρο και γέρημα εδώ μέσα. Σε παρακαλώ, Αντιγόνη, σταμάτα, δεν επηρεάσεις, δεν είναι ώρα τώρα. Με μου βγάλεις και γλώσσα τώρα. Εγκάνε που μου κουβαλάς το κάθε μπρεζόνι μες στο σπίτι μου, θα μου απαγορέψεις και να μιλώ. Σταλώ είναι μπρεζόνι. Σιγά που έννενι. Γιατί εν τη θωρώ, ήταν όσο γύρισαν τα μάτια της είσαι απάνω. Πάει, σταλώ είναι μπρεζόνι. Θωρείς να τρυπιάτε που ποτέ. Εν τούτο που της έδωκε τόσο ηλίθιος να δούμε τι είσαι μέσα. Ό,τι θέλεις λάλε. Να την πιάεις και να φύγετε τώρα που τα μέσα. Εντά που κάνεις τώρα. Θωρείς, παίρνω τη μοζή. Εν δεν κατάλαβες που να την βάλεις μες στο κρεβάτι μου. Να τη δώσει και ο τρεις πάτσους να συνέρθει και να την πιάσει να φύγεται που τα μέσα. Ε, θα κάνει στο σπίτι μου, χάσει κλειδί, κονάκουσες μου. Να την πιάσει και να φύγεται τώρα. Δεν μπορεί να μείνει συνέχεια κλεισμένη εδώ μέσα, θα τρελαθείς. Δεν θέλω να βγω έξω και δεν θέλω να δω κανέναν. Τι θα κάνεις, θα μείνεις εδώ μέσα να σαπίζεις? Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει για τίποτα πια. Με νοιάζει όμως εμένα. Σε νοιάζει και σένα και την αδελφή σου. Το είδα. Μην τεράστη επιτέλους αυτή την ιστορία. Ό,τι έγινε, έγινε. Άστο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Σταμάτα σου λέω. Σκέψου λιγάκι και την Άταλη. Στο κάτω-κάτω φαίνεται πως είναι καλύτερα. Μπορεί να της κάνει καλό αυτή η σχέση. Σιγά που θα της κάνει καλό. Θα την εκμεταλλευτεί. Θα παίξει με τα αισθήματά της. Και μετά θα την παρατήσει. Για άλλο όμως που φαίνεται ότι τα έχουν βρει αυτοί μεταξύ τους. Άστος. Κοίταξε και λίγο τα δικά σου. Κοίταξε πως έχεις καταντήσει. Κάνε κάτι. Δεν θέλω να κάνω τίποτα. Τέρα, γιατί δεν δοκιμάζεις να φύγεις για λίγο, να αλλάξεις περιβάλλον. Να πας κάπου αλλού, να δεις άλλους ανθρώπους, ένα ταξίδι. Θα σου κάνει καλό. Θέλεις και να με διώξεις τώρα. Κανένας δεν θέλει να σε διώξει. Να σε δω καλά θέλω. Εξάλλου, όταν είμαι εγώ καλά, θέλω να είναι καλά και γύρω μου. Το πρόσεξα. Λάμπεις τώρα τελευταία. Και βγαίνεις σχεδόν κάθε βράδυ έξω. Μπα, το πρόσεξες. Μπορεί να με έχει πληγώσει αφάνταστα αυτή η ιστορία. Με ενδιαφέρει όμως τι κάνουν τα παιδιά μου. Εκτός αν νομίζεις κι εσύ ότι είμαι μια άχρηστη. Κανένας δεν σου είπε ότι είσαι μια άχρηστη. Μια άχρηστη όπως πιστεύει και η αδελφή σου. Κανένας δεν σου είπε κάτι τέτοιο. Απλά κάποιες φορές δεν μας αφήνεις να σε πλησιάσουμε. Πάλι έχω άδικο. Να τα μας... Άκου να σου πω. Τέρμα αυτή η συζήτηση. Τέρμα. Θα μου υποσχεθείς κάτι. Θα μου υποσχεθείς πως θα κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Ένα ταξίδι, κάπου, οτιδήποτε για να βγεις από αυτή την κατάθλιψη. Θα μου το υποσχεθείς. Θα μου το υποσχεθείς. Και μετά θα σου πω κι εγώ ένα μυστικό. Για την κοπελιά που σε παίρνει 10 φορές την ημέρα τηλέφωνο. Ε, τώρα γιατί γίνεσαι υπερβολική, δεν είπαμε να ηρεμήσουμε. Καλά. 5. Την ξέρω. Για κατέβα λίγο ακόμα. Εντάξει, 2-3 φορές την ημέρα σε παίρνει τηλέφωνο. Α. Mm. Λοιπόν, θυμάσαι το βράδυ της δεξίωσης. Ήταν μαζί μου. Δεν θέλω να θυμάμαι εκείνο το βράδυ. Γίναμε ρεζίλοι. Θέλεις να σου πω ναι ή όχι? Ωραία. Ναι. Ναι, Αντιγονή. Συγγνώμη, κύριε Κλεόβουλε, αλλά ο κύριος επιμένει να σας δει. Είπες του ότι έχω δουλειά? Είπα του, αλλά επιμένει. Θα σας απασχολήσω πολύ ώρα. Δυο τρεις ερωτήσεις να σας κάνω μόνο. Ερωτήσεις? Να μου το κάνετε τα μέσα, να το απαντήσετε παιδιά τα μέσα. Κύριε Παυλίδη, μπορούμε να μιλήσουμε? Ποιος εσύ μου μπαίνεις με τσι σχέδιο μες στο γραφείο μου?
Κύριε Παυλίδη, μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Εντάξει, Αντιγονή, πήγαινε. Να πάει κάτω στου μηχανικού και πέτου μάστρε Παναή, μόλι έβρεγε ώρα να έρθει και θέλω τον. Εντάξει, να τον πιάσω τηλέφωνο να του το πω. Να εμέν τον πιάσει τηλέφωνο, να πάει προσωπικά, εσύ η ίδια. Καλά, κύριε Κλεόβουλε. Κύριε Παυλίδη, συγγνώμη που μπήκα έτσι, αλλά πρέπει να σα κάνω μερικέ ερωτήσει. Θέμης Γεωργίου, CIT. Ένι χρειάζονται οι συστάσει, κατάλαβα. Φαίνεσαι που χίλια μίλια μακριά. Θα σα απασχολήσω για πολύ ώρα. Ελάτε να δούμε. Κύριε Παυλίδη, γνωρίζετε κάποιον Παύλο Δήμα? Ναι. Εδώ ο Καλαμαράς, ο αρχαιολόγος. Έχουμε κάτι διαφορές μαζί. Ξέρεις, να κάνει ένα καφέ, τσάμε το χωράφι μου. Και... καταλαβαίνεις. Άμα αρχίσει τα τσαπίσματα, να μας τα κάνει μαύρο τσεγέρημα και κάτσε ύστερα να αξιοποιήσεις την περιουσία σου. Συμβαίνει τίποτε? Κύριε Παυλίδη, γνωρίζετε ότι κάποιος τον επιροβόλησε? Σοβαρά. Πρώτη φορά τα ακούω. Σοβαρά ο άνθρωπος. Όχι, είναι εντάξει. Είναι στο νοσοκομείο δηλαδή, αλλά είναι εντάξει. Κύριε Παυλίδη, πότε τον είδατε για τελευταία φορά? Μα δηλαδή, κανείς μπορεί να κρίσει τώρα? Είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε όλες τις πιθανότητες. Α, και εγώ δηλαδή με μια πιθανότητα. Και όχι μπαίνουμε στο γραφείο μου και κάνουμε και κατηγοράζουμε. Ποιος έστειλε? Κύριε Παυλίδη, έστω σε κατηγόρησε κανένας. Απλά επειδή αναφέρθηκε το όνομά σας στις καταθέσεις, πρέπει για να είμαστε τυπικοί να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Έχει και θράσος σχέμης, κύριε Θέμης. Το νούμερο σου ποιος είναι μαστός? 46-35. Αν πιάσεις το CIT, να μάθεις ποιος είναι μαστός μου. Μα αν το Παναού είναι ο γιος του Περικλή που τις μούγες ο μαστός. Μεγάλο τσετραό στο Πελοπαναγουινά για να μου στείλει ζαπιέ ώστε να μου πιάνουν κατάθεση. Άσε να πιάνω και κανονίζω. Ξέρει την ιστορία του κυρίου του Μάστρου που εκόταν μούγε μέσα στον καβέρε? Ο έμπειρα ζει άλλη φορά. Ξέρω τον πολλά καλά τον Πελοπαναγουν. Είμαστε συγχωρκανοί. Εσύ πότε είσαι γέμο? Και εγώ παφίτη είμαι, που την Αμαρκέτη. Που την Αμαρκέτη! Είμαστε συντοπίτε. Είμαστε συντοπίτε. Ωραία. Αφού έθελε να σου πω την ιστορία του κυρίου του Μάστρου, πέμουν να μου γύμουν που θέλει να σου πω. Είπα σας και προηγουμένως, κύριε Παυλίδη, πότε είδατε για τελευταία φορά τον κύριο Δήμα? Άμα... Α, μιλήσαμε πριν λίγες ημέρες, αλλά να θυμούμε πότε ακριβώς. Για ποιο θέμα να μιλήσετε? Άμα, αφού σου είπα, γε μου, για τις ανασκαφές. Πρέπει να βρεθεί μια λύση μαζί του. Να κάνουμε γιος τη δουλειά του, έλα, αλλά πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Πάντως, φαίνεται καλός άνθρωπος, α, και σοβαρός επιστήμονας. Κύριε Παυλίδη, είναι ανάγκη να έρθετε μαζί μου στο τμήμα για κατάθεση. Θα αρχίσουμε. Καμιά ώρα να κάνουμε μόνο. Δεν μπορεί να λύσει, ρε. Δεν μπορεί να λύσει. Δεν έχω να πω τίποτε. Επειδή πια με έναν καβέ με τον άνθρωπο, δηλαδή πρέπει να μου καταθέσει. Άτε γε μου, άτε γε μου, στη δουλειά σου. Δεν έχω να πω από ποτέ. Και πιένω που θέλει. Άτε, και να πει του μάστρου σου Πελοπαναού να πιάει τηλέφωνο. Δεν με δωρήσει έτσι, ρε. Άτε γε μου, να μπει στο καλό. Άτε. Βάρτι μα πάχα με λαλό σου. Άκουν να μου σου λαλό. Θα ακούσω να μου λαλείς γιατί είσαι αξιά λαλό σου. Έκαμε πως δεν το άκουσες. Όχι να το ακούσεις και ανοίξεις και τα αυτιά σου. Ο λόγος του ζωνή με συμβόλαιο είναι με τίποτα. Είπα σου μια κουβέντα και την έκαμες. Λαλό σου το ξανά. Έκαμε πως δεν το άκουσα. Για να μέτρεις πόσο με πάλι στέκες. Απειλάς με δηλαδή. Ο Τζονής δεν απειλά κανένα. Αλλά μέτρευκε σε παστήμα του σοκάντου φωσκού. Για μου το έτσι να σου διθώ να σε περνάνω, α. Βάρτι μα πάχα με λαλό σου. Άνοιξε τα μάτια σου. Εμπήκαν κι άλλοι μες στο παζάρι. Δεν που θέλεις να πεις. Ρε. Είμαστε συνέδεροι, ναι ή όχι. Εσύ να μου πεις. Λοιπόν, κούλαρε και άκουε να μου σου λαλό. Εμπήγαν κι άλλοι μες στο παζάρι και πουλούν πράγμα σκάρτο. Εχτυπήσαν σε στέκια δικά μας. Όχι σκόνη άσπρε ρε, που καθαρίζουν τους αγωπάτους βάλουν μέσα και πουλούν το. Είντα ε. Εγώ της δικής σου έντης διώνα πες είχαμε ένα λαχταρά. Η μητσιά μας έπιεσε που άλλο. Και μάλιστα από τον που σου λαλό, το σκάρτο. Εφταίω εγώ. Ρε. Θα βασίζουμε πάνω σου. Και είναι τα πράγμα. Για είναι τα πράγμα ρε Μάικ.
να φύγουμε ρε τα κοπελούθια του κόσμου στα σερκόνου σας αμύγες, α, θα καταστρέψω. Άρης μας ρε ζώνε, πιάσε φιλανθρωπίες σου τώρα. Α, σε παρακαλώ, με με θύγεις. Ο Γιονής μια μπακύρα να έχει παραπάνω να ειδώ και ο Ζάπορος. Μα σχέζεις ρε Γιονή. Ρε, είστε να τους κάνουμε από τη μέση νοξά. Προχτές που χαζίρι να μας συνάξω, εν το δύο μας εκαρφώσα. Να τους κάνουμε από τη μέση. Εμαθάω σήμερα. Ελπίζω να έχεις δίκιο γιατί να γυρεύκεις αεροπλάνο να αφήσεις νύχτα μου εδώ μέσα. Ρε, μητσιά είναι καλά, όχι σαν υπάρχουν σε κανένα γιατρό. Είναι καλά. Εψέζε ξέρναν όλη νύχτα. Τώρα ζει μάτι. Έτσι μου πει. Ναι. Το σχέδιο παρακαλώ. Να περιμένω. Άντε ρε παιδιά, άντε ρε παιδιά. Βάλε το ματσίν το τρίκι τρίκι μέσα στα αυτιά μου να μας πετάνετε. Ναι, το σχέδιο. Τον υπαστυνόμων Παναγιώτη Δημοσθένους παρακαλώ. Να περιμένω. Α, σε παρακαλώ, μην βάλεις το τρίκι τρίκι μέσα στα αυτιά μου, δεν μπορώ. Ναι. Έλα ρε. Ρε Παλαή! Ο Κλεόπουλος είναι ρε! Να μου κάνεις ρε Παλιόφιλ! Καλά ρε! Χρόνια της Ρωμάνια! Αλλά πού γίνεται ρε Παλαή! Στείλετε μας τους ζαπτιέδες έστω να μας πιάνουν κατάθεση! Ρε Παλαή! Τυπικά σε τυπικά εγώ κατάθεση τέτοιο! Ναι! Εντάξει ρε! Κανόνεις το, α! Ναι! Εντάξει ρε! Ρε! Α, πού είσαι ρε Παναή, τι είναι το ζαπτιέν που μου έπεψες ρε. Πέτουν έχει καλύτερους τρόπους, θα κάνει χαίρι στη δουλειά του. Ναι, γίνω που σου λέω, αλλό. Ναι. Άλλο ρε, να βγάλω. Να πάμε και την άλλη μέρα στο παρακάτι. Ναι, κανόνιστο ρε, εντάξει. Κανόνιστη την μέρα και εντάξει. Πέ μου ρε Παναή, τώρα μας θυμήθηκαν, ναι. Πέ μου, ποιος είναι που έδωσε, κατάθεση και είπε το όνομά μου. Ποιος? Ο Δήμας. Α, μάλιστα. Καλά, και γιατί εδώ και το όνομά μου ο Δήμας στην κατάθεση του. Έλα ρε, παρέτα ρε. Να πάω να το πω κανένα. Μα να μας πελάνσει. Ωραία ρε Παναή. Ωραία, πες ότι έχω συμφέρον να με γίνουν ένας καφές. Ένα πιάω το σιβέτο να τον παίξω ρε. Να μας πελάνουν τέλεια σίγο. Εν υπάρχει άλλος τρόπος να τον σταματήσω. Τέλος πάντων, εντάξει, κανόνιστα. Ναι ρε, εγώ να περιμένω το τηλεφώνημα σου. Κανόνιστα, πάμε κανένα μέρος στο παρακάτω. Άντε ρε. Άντε, γεια σου. Γεια. Σοφία, άμα τα φύγεις καμιά φορά ανοιχτών το τηλέφωνο, να συνεννοηθούμε. Που να πιάσεις το μήνυμα μου να με πάρεις πίσω. Επήγωνε. Μικρή δεν είναι? Έχει και μικρή. 22 χρόνο είναι και μάλιστα πολύ όριμη για την ηλικία της. Σαν την αδελφή σου, Μαμά, μιλάμε τώρα για την Αυσικά. Για μένα, τέλος πάντων. Ναι, το ξέρω, δεν είπα τίποτα. Μη δίνει σημασία. Λοιπόν, μου έλεγες ότι είναι όριμη. Και με πολύ χιούμορ. Αλλά τι να σου πω, θα την γνωρίσεις καλύτερα και θα καταλάβεις. Καλά. Μη βιάζεσαι όμως. Να δεσμευτείς εννοώ. Άσε να την γνωρίσεις πρώτα καλύτερα. Αυτά τα πράγματα έρχονται μόνα τους. Δεν τα βιάζει κανείς. Ακριβώς. Εξάλλου, χρειάζεσαι και εσύ το χρόνο να γνωρίσεις μια άλλη κοπέλα. Να μην πέφτουμε με τα μούτρα στην πρώτη που βγαίνει στο δρόμο μας.
Και ποια είναι η οικογένειά της? Μάτα μας. Δεν το πιστεύω, ρε μαμά, εκείς ακόμα. Χρειάζονται και αυτά. Χρειάζονται. Αυτά συζητούσαμε με τη Μέρη προχτές. Τη Μέρη? Mm-hmm. Και τι συζητούσατε με τη Μέρη? Θυμάσαι την κόρη της, την Ανίτα. Χλόη, τι έγινε, Χλόη? Μας κάνεις και προξενιά τώρα? Άσε, μπορώ να βρω γυναίκα και μόνος μου. Περίμενε πρώτα να τη γνωρίσεις. Έχει γίνει, ξέρεις, πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Τέλειωσε στην Αθήνα νομικά. Δικηγόρος κι αυτή. Χλόη. Καλά. Και η κοπελιά από εδώ, ο πατέρας της με τι ασχολείται? Τώρα τι σημασία έχει? Εδώ σου λέω να τη γνωρίσεις και δεν μου απαντάς και τώρα θες να μάθεις τη δουλειά κάνει ο πατέρας της. Καλά, δεν είπα πως δεν θέλω να τη γνωρίσω. Δεν το είπες, αλλά το εννοούσες. Αυτά κάνεις και... Τι εννοείς, Στέφανη? Έλα, πες μου. Τίποτα. Πώς τίποτα? Τι είναι, πες μου. Αυτά κάνεις και μας πρόχνεις από κοντά σου. Στέφανε. Και με την Άτελ τα ίδια δεν έκανες? Την πήρες από το λαιμό? Σ' αγαπάω, ρε μάνα, αλλά πρέπει να καταλάβεις ένα πράγμα. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς τη ζωή μας και εσύ τη δική σου. Τη ζωή μου? Ποια ζωή μου, Στέφανε? Ποια ζωή μου, πες μου? Δεν έχω πια ζωή. Όλα μου τα όνειρα καταστράφηκαν. Εγώ σου το είπα. Να κάνεις ένα ταξιδάκι, να ξεφύγεις, να ξεδώσεις για λίγο. Άντε. Φεύγω τώρα γιατί έχω αργήσει. Εντάξει, αγαπητοί μου. Μακριά, στα νησιά με τα θάνατο νερό, της πατρίδας μου το όνομα θα σου χαρίσω σε ένα ψήθυρο άνοιξη στενό, σε μια τύση του μέλλοντος να μας κρατήσω θέση για δυο. Άι του έρωτα πίστη που ψάχνεις να βρεις μια στεριά. Καλησπέρα αγάπη μου, όπου και να σε, σε τεφαίνει αστέρι να σου φαίνει στα νυχτά. Σε τεφαίνει αστέρι να σου φεγγεί.